1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, κυρίες κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 1984. Το πανικό σκόρπισε στο Αρκαλοχώρι, στην Κρήτη, η ισχυρή σεισμική δόνηση των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9:17 το πρωί, 22 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Άρβης. Εκτός των σπιτιών τους παραμένουν δεκάδες πολίτες, καθώς οι μετασεισμικές δονήσεις συνεχίζονται. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εφιστά την προσοχή τους και οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι μεγάλες. Σε καταβλισμούς και ίσως ξενοδοχεία, κατά πάσα πιθανότητα, η διαμονή των πληγέντων, καθώς ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μάλιστα, οι εικόνες από την Κρήτη TV. Βρίσκεται σε εξέλιξη και μια ισχυρή σεισμική δόνηση που μόλις νιώσαμε όλοι μας. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά για να σας το αναφέρω. Μάλιστα, από τα πλάνα της Κρήτη TV βλέπω, όπου από το πρωί έχουμε συνεχή μετάδοση, ότι βρίσκεται εκεί ήδη η δύναμη του στρατού, όπως είπε και ο κύριος Στυλιανίδης, προκειμένου να στηθούν οι σκηνές. Για τον κύριο σεισμό τώρα, δηλαδή αυτό τον 6 Ρίχτερ, κάνουν λόγο οι σεισμολόγοι. Με το Γεράσιμο Παπαδόπουλο να λέει μεταξύ άλλων ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, και το ενδεχόμενο μετασεισμού πάνω από 5 Ρίχτερ δυστυχώς ορατό. Απίθανο είναι για τον ίδιο η ενεργοποίηση γειτονικών ρηγματών. Και όλα τα δημοσίου, τα διεθνή σεισμογραφικά κέντρα έχουν δώσει πλέον μέγεθος 6 για το σεισμό αυτό. Νομίζω ότι είναι το ορθότερο και το τελικό. Είναι συνεπώς ένας πολύ ισχυρός σεισμός, έχουν γίνει πολλοί μετασεισμοί. Αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη, όχι απόδειξη, ότι μάλλον ήταν ο κύριος σεισμός αυτός, αλλά ακόμα δεν είναι βέβαιο. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη πρακτική αξία είναι να γίνει άμεσα αυτοψία σε κτίρια της περιοχής τα οποία έχουν βλάβες, με πρώτη προτεραιότητα βέβαια σε κρίσιμης σημασίας κτίρια, όπως είναι τα σχολεία, δημόσια κτίρια κλπ. Βεβαίως και τα ιδιωτικά κτίρια. Οι κάτοικοι που έχουν βλάβες τα κτίρια τους, είτε είναι χώροι εργασίας είτε είναι χώροι κατοικίας, να μην τα χρησιμοποιήσουν μέχρι να αποφανθούν οι μηχανικοί αν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ή όχι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και έναν σεισμό πάνω από τα 5-5,5 Ρίχτερ, μιας και ο κύριος σεισμός είναι 6 Ρίχτερ, και αν αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει και γειτονικά ρήγματα από αυτό που έδωσε τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Για το δεύτερο δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί. Χρειαζόμαστε μεγάλα μεγέθη σεισμών. Uh-huh. Για το πρώτο, ναι, μπορεί να έχουμε μετασεισμούς που μπορεί να προσεγγίσουν και το 5, μπορεί και να το ξεπεράσουν το 5. Κατά συνέπεια, όλη η μετασεισμική περίοδος από εδώ και πέρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσέγγιση. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο καθηγητής γεωφυσικής στο ΕΚΠΑ και το ΕΛΜΕΠΑ, ο κύριος Φίλιππος Βαλιανάτος, που μιλώντας επίσης στην Credit TV, ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στον έλεγχο των σχολικών κτηριών. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη. Έχουν γίνει 4,7 σεισμός μέγεθος 4,7 και πριν από λίγο έγινε ένας 4,2. Το παρακολουθούμε συνέχεια. Το σεισμολογικό μας δίκτυο είναι τριγύρω από την περιοχή σε συνεχή κατάσταση καταγραφών. Και αυτό που θέλουμε να συστήσουμε είναι ιδιαίτερη προσοχή, διότι θα έχουμε μια εντονότατη μετασεισμική ακολουθία, η οποία μπορεί να μας δώσει και σεισμούς οι οποίοι μπορεί να ξεπερνάνε το 5. Κύριε Βαλιανάτο, θα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι τα 5,8-5,9 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός? Κοιτάξτε να δείτε. Θέλουμε λίγο χρόνο να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, αλλά οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι για αυτό, για να είναι ο κύριος. Εξάλλου, έχει φτάσει ταβάνι σε σχέση με το μέγεθος που μπορεί να δώσει, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ο συγκεκριμένος σεισμός αλλάζει πια την εικόνα και την προσέγγιση που έχουμε για το σεισμικό κίνδυνο. Πρέπει να υπάρξει ειδική, άμεση και γρήγορη ενεργοποίηση των μηχανισμών, έτσι ώστε δομικά στοιχεία, μάντρες, τείχη από παλιά κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ρογμές, που είναι τιμόρροπα να πέσουν ή οτιδήποτε, να υπάρξει προσέγγιση, να υπάρξει μέρημνα, έτσι ώστε να μην πλησιάζει κόσμος. Να σας θυμίσω, στη Σάμο
ότι από τείχο ο οποίος έπεσε σε ένα στενάκι. Τα δύο παιδιά. Άρα λοιπόν εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή να μην περνάνε από στενά ή από κοντά σε κτίρια παλιά τα οποία έχουν πάθει ζημιές και να μην πλησιάζει κανείς αυτά τα κτίρια πριν ελεγχθούν από μηχανικούς. Βεβαίως. Το σύστημα αυτό ήταν σε διέγερση στην ευρύτερη περιοχή και έδινε από, σε ταχτά χρονικά διαστήματα κάποιους σεισμούς οι οποίοι πλησιάζανε το 3,5 ίσως και λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που παρατηρούσαμε εμείς το τελευταίο διάστημα και να υπενθυμίσω εδώ ότι για τους δύο τελευταίους μήνες δεν έχω σχολιάσει τη σεισμικότητα στην περιοχή. Βεβαίως. Συνειδητά ήταν ότι υπήρχε μια συμπεριφορά η οποία δεν ήταν, δεν θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς ιδιαίτερα φθήνουσα. Ήταν μια συμπεριφορά η οποία ενώ είχε διαστήματα ησυχίας μετά είχε έντονες εξάρσεις. Αυτό ήταν σε μια γκρίζα ζώνη. Άρα λοιπόν, αντίθετα από άλλες προσεγγίσεις, προτιμήσαμε το Κρήτον του Λαλίν το Σιγάν. Ο σεισμός δεν προειδοποιεί, αλλά δεν μας έπιασε και στον ύπνο. Απλά έπιασε στον ύπνο τους κατ' επάγγελμα καθησυχαστές. Αυτό που προέχει είναι να ελεγχθούν τα σχολεία κατά προτεραιότητα. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να συνεκτιμηθούν πολλοί παράγοντες. Όπως για παράδειγμα, ο κοινωνικός ιστός. Η αναταραχή που έχει προκληθεί, η αβεβαιότητα και η αγωνία που υπάρχει. Δεύτερο, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η ταχύτητα με την οποία θα μπορούν να εξεταστούν τα σχολεία και να αποφανθούν οι τεχνικές υπηρεσίες ότι τα σχολεία είναι σε κατάσταση προσβάσιμη με ασφάλεια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι οι αρμόδιοι θα συνεκτιμήσουν όλα αυτά και θα πάρουν τη σωστή απόφαση. Όπως μας είπε μάλιστα πριν από λίγο ο ίδιος, οι μετασεισμικές δονήσεις μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις 100. Τη σεισμική δόνηση ακολούθησε η ειδοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος για την πιθανότητα τσουνάμι, το οποίο μπορεί να έφευγε από την Κρήτη, καθώς το επίκεντρο του σεισμού ήταν εδώ. Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ώρες αργότερα, όπως ενημερωθήκαμε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Έκλεισαν σήμερα τα σχολεία με απόφαση της περιφέρειας σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, ενώ στο Αρκαλοχώρι βρίσκεται ήδη κλιμάκιο της περιφέρειας υπό το Σταύρο Αρναουτάκη, όπως επίσης και υπουργικό κλιμάκιο. Θα στηθούν σκηνές απόψε, δήλωσε στην Κρήτη TV ο υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης, με την δυνατότητα φιλοξενίας 2.500 ανθρώπων. Ήρθαμε αμέσως στην περιοχή που υπέστη τη σεισμική δόνηση. Παρακολουθούμε, ζήσατε και εσείς εδώ ότι είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις ενώ βρισκόμαστε εδώ και προσπαθούσαμε να συντονίσουμε όλες τις υπηρεσίες των τοπικών αρχών. Φαίνεται ότι πρέπει να γίνει μια περιοδία στη γύρω περιοχή, γιατί σε χωριά γύρω από το Αρκαλοχώρι τα προβλήματα είναι περισσότερα, γιατί τα σπίτια ήταν πιο παλιά, δεν είχαν ενταχθεί σε αντισεισμικό κώδικα. Θα φύγουμε τώρα να πάμε στο παλιό Αρκαλοχώρι για να δούμε εκεί τα κτίρια μαζί με την υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών που θα γίνει η αξιολόγηση των κτιρίων. Γι' αυτό και πήραμε απόφαση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη και όλη την ομάδα των τοπικών αρχόντων ότι θα στηθούν σκηνές έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλες οι οικογένειες και όλοι οι άνθρωποι που δεν πρέπει να μπουν στα σπίτια τους απόψε. Λοιπόν, για τις επόμενες ημέρες, Ράνια, εμείς έχουμε δυνατότητα, από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι εδώ, ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε 2.500 ανθρώπους. Λοιπόν, παρακολουθούμε με τους επιστήμονες μας την σεισμική ακολουθία. Υπάρχει συνεχής έλεγχος από την ομάδα σεισμικού κινδύνου και μας ενημερώνει. Γι' αυτό το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Εγώ δεν θέλω να υποκαταστήσω κανένα επιστήμονα, δεν είναι δουλειά μου. Γι' αυτό φέραμε μαζί μας και τον κύριο Λέκα. Λοιπόν, η προσπάθεια είναι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο ο οποίος θα μείνει εκτός σπιτιών. Παρακολουθούμε, θα προσφέρουμε στέγη και τροφή έτσι ώστε κανείς να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση. Πάνω απ' όλα οι ανθρώπινες ζωές και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε πρόβλημα σε κτίρια τα οποία είναι αμφισβητούμενα στο να μπει κάποιος μέσα και η περιοχή σε κατάσταση κηρύχθηκε όπως είπατε, ναι, από την πρώτη στιγμή.
Στην Κρήτη, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ακολουθεί μια φθήνουσα πορεία το φαινόμενο, εκτίμησε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια του συντονιστικού. Και ακολουθεί νέα σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου το βράδυ με τους σεισμολόγους, ώστε να εκτιμηθούν τα μέχρι τότε δεδομένα. Το επιχειρησιακό πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα δύο λεπτά όλοι επιχειρησιακά ήμασταν έτοιμοι και οι τοπικές αρχές και η περιφέρεια και το Υπουργείο, το νεοσύστατο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι εντασσόμαστε εμείς ως ΟΑΣΠ εδώ και 10 μέρες στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, συνεπώς βλέπουμε πόσο λειτουργεί αυτό το σύστημα της αμεσότητας. Άρα επιχειρησιακά πήγαμε πάρα πολύ καλά ως τώρα, αναμφισβήτητα. Ίσως αντιμετωπίσαμε με την μεγαλύτερη επιτυχία από συνειδητοποίησης από κάθε άλλο σεισμό εδώ, στην περιοχή και στην Ελλάδα γενικότερα. Το δεύτερο θέμα είναι το επιστημονικό θέμα, το οποίο βασικά, όπως είχαμε τονίσει πριν 1,5 μήνα, 2 μήνες, είχαμε έρθει εδώ, κάναμε ολόκληρη σύσκεψη επιχειρησιακή. Όλη η επιστημονική κοινότητα προβληματίστηκε τότε για την μακρόσυρτη σεισμική ακολουθία. Κάναμε Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, όπου 20 επιστήμονες, μηδενός εξαιρεμένο από όλη τη χώρα, είπαμε ότι το μέγιστο θα είναι 5,3 ίσως 5,4. Ο σεισμός των 5,8 ήταν κάτι που δεν μπορούμε ως επιστήμονες να το προδιαγράψουμε τότε τουλάχιστον. Η φύση μας διέψευσε ακόμα μία φορά. Τονίζω ότι τότε δεν υπήρχε καμία, ήταν ομόφωνη η απόφαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Βεβαίως θα κάνουμε και μία σύσκεψη το βράδυ 10 η ώρα. Η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου παρακολουθεί το φαινόμενο και μας ενημερώνει και εμάς για να δούμε τι θα μας πει. Και το εθνικό δίκτυο και όλα τα επιστημονικά ιδρύματα. Έχω έρθει σε επαφή με όλους τους συναδέλφους, με τον κύριο Παπαζάκου, με τον κύριο Τσελέντη, με τον κύριο Βούλγαρη, με όλους τους συναδέλφους. Κύριε Λέκα, το διατάφτα. Ένα λεπτό να τελειώσω. Λοιπόν, άρα επιστημονικά παρακολουθούμε την εκτέλεση του φαινομένου. Θεωρώ μέχρι στιγμή ότι ακολουθεί μια φθήνουσα πορεία το φαινόμενο με τρεις μετασεισμούς μικροτέρου μεγέθους. Βεβαίως περιμένουμε, γιατί οι πρώτες ώρες είναι πάντα δύσκολες ώρες και αν δεν έχουμε πλήρη ακολουθία δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε σωστά. Αυτή είναι η επιστημονική θέση, όχι η προσωπική μου, αλλά όλων των επιστημόνων. Νεότερα θα έχουμε το βράδυ συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Σε σχέση με τη διαχείριση τώρα του φαινομένου, έρχομαι σε αυτό που είπατε, είναι ότι θα πρέπει οι κάτοικοι στα παλιά σπίτια να παραμείνουν έξω, γιατί θα έχουμε μετασεισμούς και από μία έστω και μικρή δόνηση μπορεί να έχουμε κάποια ζημιά σε κάποιο σπίτι, ειδικά στα χωριά, τα γύρω χωριά που έχουν παλιά σπίτια. Εκεί δεν θα πρέπει να μπούμε μέσα στα παλιά σπίτια. Τα καινούργια σπίτια, αυτά που είναι τον αντισεισμικό κανονισμό, δεν διατρέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο. Με εντολή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμαλή, κλιμάκι ο οίκος μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών μετέβη στην περιοχή για να συνδράμει στη σχεδίαση των ενεργειών αντιμετώπισης των συνεπειών από τη σεισμική δόνηση. Παράλληλα, το Υπουργείο μαζί με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος δημιουργεί συντονιστικό κέντρο για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, των αυτοψιών και την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν πληγεί. 30 πυροσβέστες από την πρώτη και δεύτερη ΕΜΑΚ με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, διασωστικούς σκύλους καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πυροσβεστικού σώματος έρχονται στην Κρήτη προκειμένου να πάρουν μέρος στις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του σχεδίου Εγκέλαδος από την πολιτική προστασία, με εντολή του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή όλες οι ΕΜΑΚ καθώς και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης. Στο Αρκαλοχώρι από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό πως ένας 65χρονος από τη Μάρθα που μπήκε στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία να δει τις εργασίες που εκτελούσε ο γιος του, καταπλακώθηκε από την οροφή και έχασε τη ζωή του. Πολυτραυματίας ένας ακόμα εργαζόμενος στον Ιερό Ναό που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο μέχρι τώρα απολογισμό επίσης 10 ακόμα τραυματίες, όπως έγινε γνωστό και από την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, την κυρία Κικερόγλου. Δυστυχώς για μας και δυστυχώς για τους δημότες μας, σήμερα είναι όχι μια απλά δύσκολη μέρα, είναι μια δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Είμαστε όλοι σε μια κατάσταση όσο μπορούμε συντονισμού, βοήθειας, συμπαράστασης των δημοτών. Το 80% των παλαιών κτισμάτων
και όχι πάρα πολύ παλιά, γιατί φανταστείτε το δικό μου σπίτι είναι το 88 και έχει καταστραφεί. Έχουν πέσει, έχουν καταστραφεί, έχουμε φοβερές ζημιές σε καταστήματα, έχουν πέσει κολόνες στις ΔΕΗ. Ευτυχώς τα παιδιά στο σχολείο είναι μια χαρά, γιατί επικοινωνήσαμε. Τα κτίρια στην περιοχή έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, με πολλά από αυτά, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, να κρέμονται πραγματικά στον αέρα πάνω από 1000. Η ένταση του σεισμού επηρέασε όλο το νησί, όπως και τη Σαντορίνη, όπου έγινε αισθητός. Στα ρουσοχώρια υπάρχουν ζημιές σε κτίρια, όπως και σε εκκλησίες. Στο Αρχοντικό, ένα παιδί απεγκλωβίστηκε από το σπίτι του. Απεγκλωβίστηκε η ηλικιωμένη που είχε εγκλωβιστεί στο σπίτι της, στην περιοχή Πατσίδερος. Στον Προφήτη Ηλία Τεμένους, βράχος που έπεσε στο οδόστρωμα, παρολίγο να κοστίσει τη ζωή σε ένα ζευγάρι που επέβαινε στο αυτοκίνητό του και πραγματικά βρέθηκε μία ανάσα μακριά από το βραχό. Εκεί ακριβώς στη στροφή άρχισε και κουνούσε το αυτοκίνητο. Νόμιζα ότι με έπιασε λάστιχο, έκοψα ταχύτητα και πήγα λίγο δεξιά για να σταματήσω. Δεν πρόλαβα να σταματήσω και είδα το βράχο και γύριζε και ένα σύννεφο σκόνη, δεν βλέπαμε τίποτα, μόνο πέτρες έπεφταν και βράχια που έπεφταν. Το μόνο που πάθαμε ήταν τραυματίστηκε για ευτυχώς πολύ ελαφρά η γυναίκα μου. Από τον πανικό της βγήκε έξω από το αυτοκίνητο και τη χτύπησε μια πέτρα στο κεφάλι και έχει μια αιμορραγία εδώ. Πήγαμε στο νοσοκομείο, εντάξει, ευτυχώς δεν είναι τίποτα, επιστρέψαμε σπίτι. Ήταν οδηγός του αυτοκίνητου ο κύριος Μαραγκάκης. Στο Ηράκλειο, υλικές είναι οι ζημιές που καταγράφονται σε κτίρια και για προληπτικούς λόγους οι υπηρεσίες στο Δήμο δεν λειτουργούν, εκτός από εκείνες που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με θέματα πολιτικής προστασίας, όπως τουλάχιστον έκανε γνωστό ο κύριος Μαρίνος Πατακός. Κύριε Πατακέ, στο Ηράκλειο υπάρχουν περιοχές που έχουν πρόβλημα, δηλαδή κτίρια που έχουν καταρρεύσει? Όχι. Δεν υπάρχει κανένα κτίριο να έχει καταρρεύσει, όμως δεν μπορούμε να πούμε πως δεν έχουν υπάρξει μήκες. Άρα δεν έχουμε ούτε εγκλωβισμούς ούτε τραυματισμούς. Ούτε εγκλωβισμούς ούτε τραυματισμούς. Αν το πιο σοβαρό περιστατικό θα έλεγα είναι ο περιφερειακός δρόμος Ηρακλείου Αγίου του Προφήτη Ηλία που έχει κλείσει. Το είδαμε σε απευθείας εικόνα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σπίτια και δρόμοι στο Ηράκλειο από μικροαντικείμενα, θα έλεγα, μικρές καταπτώσεις, σοβάντες, πέτρες και λοιπά, τα οποία καθαρίστηκαν αμέσως. Δεν υπάρχει εκεί. Εκείνο που είναι σε εξέλιξη είναι οι καταγγελίες πολιτών για ρηγματώσεις, δηλαδή ραγίσματα σε ηχοποιίες, τα οποία καταγράφονται, βγαίνει η δημοτική αστυνομία, τα φωτογραφίζει, τα στέλνει στην πολεοδομία για άμεσο έλεγχο. Να σας πούμε επίσης ότι από τη ΔΕΙΑΗ ανακοινώθηκε πως λόγω του σημερινού σεισμού και των συνεχών διακοπών ηλεκτροδότησης πως προκλήθηκε ζημιά στον αγωγό του Θραψανού. Έτσι αναμένεται να παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές Φορτέτσα, Κορακοβούνι, Μεσαμπελιές, Νέα Λάτσατα, Κνωσό στις Αρχαιότητες, Ηλιούπολη και στην ευρύτερη περιοχή Κνωσού, Βλυχιά και Μακρύ Τείχος. Πληροφορίες για την διανομή του νερού στον πενταψήφιο αριθμό 11122 ή στο 281033 9050, όσοι μειώνεται από την επιχείρηση. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Νομού Ηρακλείου, σε συνεννόηση με την Τεχνική Επιθεώρηση Εργασίας, συστήνει την αποφυγή οικοδομικών εργασιών την ίδια ώρα στις Καλουσιές και Ύψη λόγω του ισχυρού σεισμού και ενδεχόμενων μετασεισμών. Επίσης, συστήνεται ο επανέλεγχός τους πριν από κάθε εργασία. Με κατεπίγουσα επίσης ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ζητά την άμεση ενεργοποίηση κοινοτικών κονδυλίων και την κοινοτική αλληλεγγύη για την αποκατάσταση των ζημιών που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάνφερντ Μπέμπερ, διαβεβαίωσε ότι το θέμα της αποκατάστασης των ζημιών στο πλαίσιο της κοινοτικής αλληλεγγύης θα τεθεί στο συνέδριο, στο οποίο θα παρευρεθεί η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και το οποίο θα διεξαχθεί αύριο στη Χερσόνησο. Γυρίζω σελίδα να δούμε εντάχει και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την ειδησιογραφία. Τρεις νεκροί την Κυριακή, 26 του Σεπτέμβρη, στους δρόμους της Κρήτης, με διαφορά λίγων ωρών. Ένας φοιτητής 19 ετών έχασε τη ζωή του στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το πρωί, πλατεία Κορνάρου, όταν η μηχανή που οδηγούσε βγήκε εκτός πορείας, έπεσε σε κολόνα φωτισμού και στη συνέχεια στις προσώψεις καταστημάτων. Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες στα Χανιά το βράδυ, στον Κόμβο Γαλατά. Ενεπλάκησαν πέντε αυτοκίνητα, από τα οποία τα τέσσερα ανατράπηκαν.
58 ήταν τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, από τα 1100 πανελλαδικά. 38 στο Ηράκλειο, 4 στο Λασίθι, 12 στο Ρέθυμνο και 4 στα Χανιά. Στο 71% το ποσοστό των ενηλίκων που έχει εμβολιαστεί σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Τουλάχιστον 6 μήνες διατηρείται η ανοσία εναντί του SARS-CoV-2 μετά τον πλήρη εμβολιασμό με το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech, σύμφωνα με τα νεότερα αποτελέσματα της προοπτικής μελέτης του ΕΚΠΑ που διεξάγεται στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα από την αρχή των εμβολιασμών του ελληνικού πληθυσμού. Εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να γίνουν οι σχετικές συζητήσεις για τα μονοκλονικά αντισώματα στη χώρα μας, τα οποία θα έρθουν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Σε κρίσιμη κατάσταση με κορονοϊό στο νοσοκομείο, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Στη τσιμπίδα της Ελλάδας την ίδια ώρα βρίσκονται ιστοσελίδες και διαχειριστές που υποδείκνυαν αντιεμβολιαστική δράση. 7 ιστολόγια και σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα που παρακινούσαν πολίτες να παρακάπτουν τα μέτρα για τον κορονοϊό, υποδεικνύοντας μάλιστα τον τρόπο ώστε να μην εντοπιστούν, βρήκε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το πόρισμα της έρευνας αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο Τρίτη. Ξέπερασαν κάθε προσδοκία οι αφήξεις τουριστών στο νησί, καθώς οι πληρότητες στα ξενοδοχεία δείχνουν να είναι αυτές του καλοκαιριού. Ο Σεπτέμβριος κλείνει με την πληρότητα να αγγίζει ταβάνι, ο Οκτώβριος προμηνύεται σε ένα πολύ καλό μήνα για το νησί και ο Νοέμβριος μένει να αποδειχθεί αν θα αποτελέσει το μήνα που οι Γερμανοί θα τον σφραγίσουν με την παρουσία τους. Ήδη οι αεροπορικές αφήξεις ξένων επισκεπτών στην Κρήτη ανέρχονται σε 2,8 εκατομμύρια με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανιών. Έργα πνοής 14,5 εκατομμυρίων ευρώ σε σιτία και Ιεράπετρα, λιμενικές υποδομές και έργα ίδρυυσης, ανακοίνωσε από το Λασίθι ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης. Στο Μακρύ Γυαλό, σε συνεργασία πάλι με τη Δημοτική Αρχή, το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής θα χρηματοδοτήσει μέσω διασφαλισμένων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης την ολοκληρωμένη παρέμβαση συνολικής αναβάθμισης του λιμένος, έργο που ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια την τοπική κοινωνία. Στη Χερσόνησο, ο Υπουργός ανακοίνωσε την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του λιμένα Χερσονήσου, προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξεκινά αύριο στη Χερσόνησο το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και 150 ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υψηλόβαθμα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφερντ Βέμπερ, και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, θα βρίσκονται στην Κρήτη. Η αυλαία των εργασιών θα ανοίξει αύριο βράδυ με την υποδοχή των προσκεκλημένων από τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Στο Παρίσι για τα εγγένεια της έκθεσης Παρίσι-Αθήνα, γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων φέρνει στην ολομέλεια της Βουλής, συζητείται στις 7.30 απόψε, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ιγουμενίδης. Ρωτά ευθέως τον Υπουργό Εξωτερικών για το αν σκοπεύει η Ελλάδα να προχωρήσει στη νομική πλέον διεκδίκηση των αποζημιώσεων, εφόσον η Γερμανία επανειλημμένως έχει κλείσει την πόρτα στη διακρατική συζήτηση και συνεννόηση. Γι' αυτό τομίζουν ιστορικό και ηθικό ζήτημα. Με την επιβολή νέων κυρώσεων προειδοποιεί την Τουρκία το State Department σε περίπτωση που προχωρήσει σε αγορά και νέας παρτίδας ρωσικών S-400. Εκπρόσωπος του State Department, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο και την αναφορά του περί επικείμενης αγοράς δεύτερου πακέτου S-400 από τη Μόσχα, τόνισε: «Γνωρίζουμε αυτές τις δηλώσεις και καλούμε την Τουρκία με κάθε ευκαιρία και σε κάθε επίπεδο να μην κρατήσει τους S-400 που ήδη έχει αγοράσει και να μην προχωρήσει σε άλλη αγορά ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού». Τη βοήθεια των αρμοδίων του Δήμου Ηρακλείου ζητά ο διευθυντής του 5ου ΕΠΑΛ στα Καμίνια μέσω του 984, καθώς η μεταφορά της Λαϊκής στην Ηφαίστου μπροστά στο σχολείο δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του. Είσοδος των μαθητών με τεμποδίων, φασαρία αλλά και έντονη δυσοσμία εξαιτίας της λειτουργίας χημικών τουαλετών. Στο αίτημα της σχολικής κοινότητας, η μετακίνηση της Λαϊκής 50 μέτρα τουλάχιστον μακριά από το σχολείο. Από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, ο δωρεάν προληπτικός παιδιατρικός και ορειλά ιατρικός έλεγχος σε παιδιά που διοργανώνει το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη, στην Περιφέρεια, τον Ιατρικό Σύλλογο υπό την αιγίδα των Δήμων Γόρτινας, Φεστού, Βιάννου, Μινώα Παιδιάδος και Χερσονήσου. Εθελοντική μοδοσία αιματοκρίτη στο Φόδελε σήμερα, Δευτέρα, 4.30 το απόγευμα με 7.30.
διοργανώνεται από τον Αιματοκρήτη σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και το Τοπικό Συμβούλιο Φώτελε. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εθελοντική αιμοδοσία και λαμπαδιδρομία στην Ευγενική την Τετάρτη, 29 του μήνα, και πάλι διοργανώνεται από τον Αιματοκρήτη με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευγενικής, την τοπική κοινότητα και την ενορία της Ευγενικής. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κλειστός από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου, ο βόρειος λιμενοβραχίωνας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. 19 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν σε δασόδη περιοχή στο Μηλοπόταμο. Συνελήφθησαν 23 αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προς Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία και Δανία. Σήμερα Δευτέρα 27 του μήνα καταβάλλονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το ΤΕΟΣ ΕΚΑΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ που ο ΑΜΚΑ τους λέγει σε 02468. Την Τετάρτη 29 του Σεπτέμβρη θα καταβληθούν αναδρομικά σε 134.000 παλιούς συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Αυξημένη σύνταξη θα αρχίσουν να λαμβάνουν με τη σύνταξη του Νοέμβρη, η οποία θα περιλαμβάνει την πρώτη και τη δεύτερη δόση της αύξησης. Από την 1η Οκτωβρίου τα εκαθαριστικά των αναδρομικών θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα efka.gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Σε εξέλιξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων, οι συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές και πιστώσεις φόρων. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται οι συμψηφισμοί οφειλών έμφυα με επιστροφές φόρου εισοδήματος. Έως το βράδυ της 3ης 28 Σεπτέμβρη θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των συμψηφισμών, κλείνοντας με τις υπερεισπράξεις. Την Πέμπτη που μας πέρασε ολοκληρώθηκαν, υπενθυμίζεται, οι συμψηφισμοί οφειλών από έμφυα, φόρου εισοδήματος και άλλων υποχρεώσεων με τις απάγιες δαπάνες. Το βράδυ της Παρασκευής έγιναν οι συμψηφισμοί αυτών των οφειλών με αποζημιώσεις COVID. Την πιθανή επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στα επίπεδα προ-πανδημίας από φέτος βλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μελώντας τα νέα με τα στοιχεία να σηματοδοτούν ακόμα ταχύτερη ανάκαμψη από ό,τι προβλέπει η κυβέρνηση. Τελευταία προθεσμία σήμερα Δευτέρα 27 του μήνα στις 12 τα μεσάνυχτα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών-μαθητριών στις 50 επαγγελματικές σχολές ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΒ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε 33 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και αμοιβόμενη μαθητεία σε εργασιακό χώρο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι όσοι είναι κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου και έχουν γεννηθεί τα έτη 98 έως 2006. Στη διεθνή επικαιρότητα, αλλαγή του πολιτικού τοπίου στη Γερμανία, το σήμα για μια μακρά περίοδο μετεκλογικών οδυνών έδωσαν χθες με την ψήφο τους οι Γερμανοί ψηφοφόροι. Με καταμετρημένο το 100% το S5 συγκεντρώνει το 25,7% των ψήφων, το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει καταγράψει εδώ και πολλά χρόνια, ενώ τα CDU και CSU έλαβαν 24,1%, 8,9% σε σύγκριση με τις προηγούμενες σε εκλογές. Οι πράσινοι καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό από ιδρύσεως του κόμματος, εξασφαλίζοντας το 14,8% των ψήφων και αναδεικνύονται σε τρίτη δύναμη της Bundestag, της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής. Το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών βελτιώνει τη θέση του συγκεντρώνοντας το 11,5% των ψήφων. Το ξενοφοβικό ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική Γερμανία Αφεντέ πέφτει από την τρίτη θέση στην πέμπτη με το 10,3% των ψήφων, ενώ το κόμμα Η Αριστερά πέφτει στο 4,9%. Διασταυρούμενα πειρά δέχεται ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σχετικά με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στα σύνορα με το Μεξικό μετά την προσπάθεια δεκάδων χιλιάδων Αιτινών μεταναστών να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κυβέρνησή του επέλεξε να υιοθετήσει την πολιτική Τραμπ. Στην Ιταλία, υποδιευθύντρια τμήματος της αστυνομίας συμμετείχε και πήρε το λόγο σε χθεσινή κινητοποίηση κατά του πράσινου πάσου που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη. Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε περιοχή νότια της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων, Μανίλα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα, τοπική ώρα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων. Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 74 χιλιόμετρων.
984. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Αναπολιωτάκης Τσιούκας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά είναι οι νικητές στο 43ο Ράλι Κρήτης. Στο Βάθρο επίσης δεύτερη Ελγισάκης Χατζηδάκης, τρίτη Περουλάκης Αρής. Ο Λιούις Χάμιλτον έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της Φόρμουλα 1 που έφτασε σε τριψήφιο αριθμό νικών κερδίζοντας το Κυριακάτικο μάλλον ράλι της Ρωσίας. Ο Βρετανός πιλότος επέστρεψε στις νίκες και στην κορφή της βαθμολογίας. Με στόχο να σπάσει το ρόδι και να πάρει την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, ο Όφη αντιμετωπίζει σήμερα 5 και 15 το Πας Γιάννενα εκτός έδρας. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν επίσης οι αναμετρήσεις Ατρόμητος Άρης και Απόλλων Σμύρνης Ιωνικός. Χθες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-2, Παναθηναϊκός Βόλος 5-1, Λαμία Πανετολικός 2-2, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2-0. Με την άνοιση που δείχνει και το τελικό 0-3, ο Εργοτέλης πέρασε χθες από τη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Παωρούφ και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Ρέθυμνο, Δειλινό, Ηράκλειο, Εργοτέλης, Αναγέννηση και Μεσαρά είναι οι ομάδες που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του κυπέλλου μπάσκετ της ΕΚΑΣΚ μετά τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αναμετρηθούν Ηράκλειο, Εργοτέλης, Ρέθυμνο, Μεσαρά και Δειλινό, Αναγέννηση. 84. Ο καιρός. Έθριος καιρός σήμερα, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη και εφόσον συνεχιστεί και η μετάδοση από την Κρήτη TV, καθώς τρέχουν οι εξελίξεις σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος από τα 6 Ρίχτερ, άμεσα η σύνδεσή σας και με την τηλεόραση για να έχετε την ενημέρωση από πρώτο χέρι για το τι συμβαίνει στην περιοχή. Καλό μεσημέρι.